أشهد أن لا إله إلا الله. Μεσημέρι Παρασκευής, η περίοδος του Ραμαζανίου έχει ολοκληρωθεί και έχει αρχίσει το Σεκέρ Μπαϊράμι, η μεγάλη θρησκευτική γιορτή των μουσουλμάνων. Μουσουλμάνοι της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν σε ένα ημιυπόγειο δίπλα στην πλατεία Τυρολόης για να προσευχηθούν. Αυτός είναι ένας από τους συνολικά 5 χώρους στη Θεσσαλονίκη, στους οποίους οι μουσουλμάνοι ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, οι χώροι είναι ακατάλληλοι και ανεπαρκείς. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να πληρώσουμε παραπάνω νίκια και αναγκαστικά καθόμαστε. Από κάτω, άμα δείτε, βότρους έχει από κάτω και εκεί εμείς προσκυνάμε από πάνω. Οι περισσότεροι από τους μουσουλμάνους Θεσσαλονικής κατάγονται από τη Θράκη, ενώ υπάρχουν και αρκετοί από το Ιράν, το Ιράκ, το Πακιστάν και από αφρικανικές χώρες. Βρισκόμαστε σε υπόγεια και κάναμε την προσευχή εδώ πέρα. Βρισκόμαστε στο 21ο αιώνα και είναι απαράδεκτο για μένα να τελούμε τα ιερά μας καθήκοντα σε τέτοιους χώρους όπως είναι αυτός εδώ πέρα. Ο συγκεκριμένος χώρος στην πλατεία Τυρολόης λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια. Κάτοικοι της γύρω περιοχής έχουν βγάλει στα μπαλκόνια τους ελληνικές σημαίες. Αίτημα των μουσουλμάνων είναι να αποκτήσουν το δικό τους τζαμί στην πόλη, στο οποίο θα μπορούν να εξασκούν με αξιοπρέπεια τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Πρέπει να σεβαζόμαστε το δικαίωμα του πιστεύω των αλλωνών, όποιοι και να είναι αυτοί, το Ισλάμ, ο Χριστιανισμός, ο Χριστιανισμός. Και αυτό δεν πρέπει να είναι μια ανοχή, αλλά στο πλαίσιο του σεβασμού. Η δημόσια συζήτηση για την εξέβρεση χώρου λατρείας για τους μουσουλμάνους είναι σε εξέλιξη. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης πρότεινε να επαναλειτουργήσει το τζαμί που βρίσκεται στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Το τζαμί του Λεμπέτ, όπως ονομάζεται, εικάζεται ότι χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα για να εξυπηρετεί τις θρησκευτικές ανάγκες των Εγκλήστων στο στρατόπεδο. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι ένα επίμηκες ορθογώνιο κτίριο, διόροφο όπως βλέπετε, που στον επάνω του όροφο στεγάζει το χώρο λατρείας. Στην κύρια είσοδο που μπαίνει στο χώρο λατρείας, επάνω στο υπέρθυρο, δηλαδή πάνω από το πρέκι της πόρτας, υπάρχει μια επιγραφή με την ημερομηνία 1321 έτος Εγύρας, δηλαδή 1905, η οποία είναι λίγο δυσανάγνωστη μεν και με αρκετή επιφύλαξη σας λέμε ότι αυτό είναι και το έτος κατασκευής. Σε ό,τι αφορά τα στατικά του, είναι ένας χώρος που με ελάχιστες επεμβάσεις μπορεί να γίνει ξανά χρήσιμος και να αποδοθεί. Βέβαια, δεν μπορεί να στεγάσει ταυτόχρονα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Διαμαντής Παπαδόπουλος, τονίζει ότι θα πρέπει να εξευρεθεί ένας χώρος στο κέντρο της πόλης. Πιστεύω ότι τζαμί πρέπει να υπάρχει, όμως ξαναλέω ότι το τέμενος πρέπει να βρεθεί στο φυσικό του χώρο. Στο χώρο δηλαδή που για 400 χρόνια υπήρξε μια ιστορική συνέχεια, υπήρξε μια συγκεκριμένη κοινότητα, η τουρκική κοινότητα, η μουσουλμανική. Και οφείλουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους σεβασμό για το δικό τους. Υπάρχουν χώροι που πρέπει να ψαχθούν και να τελειώσουν. Ο αριθμός των μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών που ζουν στη Θεσσαλονίκη υπολογίζεται στις 5.000.